την ξεκάθαρη θέση της Δημοτικής Αρχής για την αλλαγή και βελτίωση της κατάστασης στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα την τήρηση της νομιμότητας σε ό,τι αφορά την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επανέλαβε για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων έθεσαν προς συζήτηση αίτημα για μικρή παράταση υλοποίησης των μέτρων για αμέσως μετά τις γιορτές, το οποίο ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Συμφωνήθηκε όμως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου τα συνεργεία των υπαλλήλων του Δήμου να προχωρούν σε ενημέρωση και συστάσεις για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις οριοθετήσεις ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και για αυθαίρετες κατασκευές. Ωστόσο, διατυπώθηκε ξεκάθαρα ότι αμέσως μετά τις 15 Δεκεμβρίου θα αρχίσει και η επιβολή προστήμων. Συμφωνήσαμε όλοι σε ορισμένα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα, η τήρηση των αδειών όπως ακριβώς τις πήραν. Δηλαδή στις διαγραμμίσεις να μην υπάρχουν επεκτάσεις έξω και πέρα από αυτές για να διευκολύνουν την κίνηση των πεζών στους πεζοδρόμους, όπως επίσης και την κίνηση των ειδικών αυτοκινήτων. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε είναι ότι πρέπει επειγόντως να φύγουν από τη μέση οι αυθαίρετες κατασκευές. Αυτά τα κλειστά μαγαζιά σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία δεν βοηθούν σε τίποτα, νομίζω ότι και επαγγελματικά δεν βοηθάνε, αλλά πέρα από αυτό αισθητικά τουλάχιστον επιβαρύνουν την πόλη με έναν άσχημο τρόπο. Θα δοθεί μια παράταση μόλις 15 ημερών ακόμη, προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση. Προς την κατεύθυνση αυτή διακινούνται και θα διακινηθούν και άλλα από εμάς φυλάδια ενημέρωσης προς όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή επαγγελματίες. Το ζήτημα είναι ότι μετά τις 15 δεν θα υπάρξει χάρη για κανέναν. Επίσης, από την πλευρά του, ο κ. Καλογιάννης επανέλαβε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής της υλικής επιβράβευσης των συνετών επαγγελματιών που τηρούν τους κανονισμούς για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και της καθαριότητας. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κατέθεσαν υπόμνημα με οικονομικά αιτήματα που σχετίζονται κυρίαρχα με την μείωση των τελών και την δυνατότητα έκπτωσης στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, τα οποία, όπως τόνισε ο κ. Καλογιάννης, θα εξεταστούν. Ζητήθηκε να ξαναδούμε το ζήτημα των τελών που είναι διαμορφωμένα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είπα το εξής, πως αυτό υποσχέθηκα πως θα το δω. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι στο κέντρο της πόλης θα λειτουργήσουν νόμιμα θα επιβραβευθούν από τη Δημοτική Αρχή και αυτό είναι ένα μήνυμα που το ξαναστέλνουμε.